Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσα το By Repress. Πιστό στο ραντεβού του λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 με τριπλέτα σήμερα και Γιώργο Παναγιωτήδη. Έχω. Και Αχιλλέα Παναγιωτήδη έχω. Πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, δύο Παναγιωτήδες. Και με την απορία, με την περιγραφή του γκολ αυτή που ακούσαμε πριν το σήμα της εκπομπής. Από ποιο παιχνίδι είναι αυτό το γκολ? Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι από buzzer beater. Δηλαδή, Αργεντινή ποντάρο. Ναι, εκεί λίγο Νοτιοαμερική κι εγώ. Ναι. Χρήστο, το έχουμε? Μπα, όχι, ηχητικό είναι, δεν είναι βίντεο. Καλό, μου αρέσουν αυτά εμένα πολύ. Πάρα πολύ. Το νιώθουν. Ειδικά στα ισπανικά, στα... Ψυχούλα κατέθεσε το παλικάρι. Ναι, το ναι, ναι, αλλά ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να είναι ένα γκολ στο 40, στο 60. Όχι, ναι, σίγουρα σε αυτό. Ναι, σίγουρα έβγαλε ψυχή. Δηλαδή πιστεύω ότι η γροθιά του θα είχε λίγο ματώσει εδώ. Το ένιωσε. Εύκολα. Τι είναι αυτό, επίσημο υποβασμό του Ολυμπιακού στην Αλφαδίου Καλά, εντάξει. Άσχετο, παρένθεση. Φεύγουμε. Μία που το είδα μπροστά μου, μία που έφυγε. Σήμερα η μέρα έχει πράγματα. Κινείται κάτι. Γενικότερα, δεν έχει δράση αγωνιστική. Αλλά να λίγο αυτά με τον Χιμένε Τσινάκ, τι θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι θα γίνει το Χιμένε Τσινάκ, πού πάει. Τι θα γίνει τελικά. Πού θα πας, χαρά μου. Τελευταία διαβάζουμε ότι μάλλον θα αποχαιρετήσει. Αντίο. Μάλλον θα αποχαιρετήσει. Είχε ωραία συνέντευξη τύπου χθες ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος, τεχνικός διευθυντής του Άρη, δεν ξέρω αν τη διαβάσετε, την ακούσατε. Είπε πάρα πολλά. Μου τίτλους. Έβγαλε ωραίες ατάκες, γιατί είπε πολλά, για όλα τα θέματα απάντησε. Μπορούμε να, δηλαδή, και σαν ρηπρές αγωνιστικά και μόνο ξεκάθαρα να κρατήσουμε πράγματα όπως ότι θα πάει σε αλλαγή σχηματισμού ο Άρης μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να αρχίσει του αθλήματος, θα το γυρίσει σε 4-3-3. Πέραν από την τοποθέτηση του Νταμπίζα που έγινε για εξωγωνιστικούς λόγους ουσιαστικά μέσα στη σεζόν και στην αρχή τη σεζόν του Νταμπίζα και μία αυτή τη συνέντευξη που αναφέρεις, δεν θυμάμαι άλλη τοποθέτηση. Τεχνικού διευθυντή. Ναι. Ναι, ο ανθρωπομάδος να μιλάει καθαρά για... για ποδοσφαιρικά ζητήματα. Ναι. Ναι, μίλησε για όλα τα μεταγραφικά, απάντησε για τον Ματέο Γκαρσία που είναι το πρόσωπο που καίει περισσότερο στον Άρη. Είπε ότι εμείς μια πρόταση κάναμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εκεί θα μείνουμε. Δεν πρόκειται να πάμε ούτε πιο πάνω, ούτε να μπούμε στη διαδικασία πληστηριασμού. Περιμένουμε από εκεί πέρα, αν έρθει μια μεγαλύτερη πρόταση στη Λασπάλμα και τον παραχωρήσει, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, δεν ανεβάσουμε προσφορά. Για το Ρόζο απάντησε ότι δεν μπορεί να δώσει ούτε 300.000 ευρώ. Περιμένει, αν μείνει ελεύθερο ο παίκτη, τότε να κινηθεί για να συμφωνήσει μαζί του. Για το Φεφαζίδη ότι δύσκολα γιατί ψάχνει υψηλότερο συμβόλαιο αλλού. Για το Μαρτίνες ότι είναι τελειωμένο το θέμα να του στείλει το συμβόλαιο για να υπογράψει στην Αργεντινή. Για το Βαλεριάνο ότι δεν θα συνεχίσει. Δηλαδή απάντησε ξεκάθαρα για πρόσωπα και καταστάσεις που. Δεν θα συνεχίσει τον Άρη Βαλεριάνο. Όχι, το ξεκαθάρισε ότι. Κάνει, μείνει ελεύθερο. Ναι. Πολλά κενά ακούω. Με εξαίρεση του Ματέο Γκαρσία που ακόμη δεν ξέρουμε αν θα είναι κενό, αν και δύσκολο το βλέπω. Βέβαια, αν η Λας Πάλμας όλο το καλοκαίρι δεν βρει μια καλύτερη πρόταση, ίσως δεχτεί τον 1,5 εκατομμύριο του Άρη. Οπότε είναι ακόμα ανοιχτό αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, με εξαίρεση και τον Ρόζ που το τελευταίο εξάμηνο έγινε παίκτη κορμού για τον Άρη, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν κανονικά λογικά. Και είναι σημαντικό, σε αυτό νομίζω μπορούμε να σταθούμε περισσότερο, ότι. Τόνισε ξεκάθαρα ότι θα αλλάξει σχηματισμό μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μάλλον για να μην χαλάσει αυτή τη χημεία που είχε χτίσει στο τελευταίο διάστημα ο Παντελίδης. Αλλά από εκεί και πέρα για τα μάτια του αθλήματος είπε ότι θα πάει σε ένα 4-3-3, μάλλον από αυτό το 4-2-3-1 που παίζει. Είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις. Ναι. Δηλαδή να δίνεις καθαρά το τρόπο σκέψης, το στίγμα σου, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά ακόμα και σε αυτό. Και δες πόσο ρόλο παίζει ότι ξέρεις τι, ότι. Επειδή το πλέον πιθανό είναι σε αυτά τα 6 παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, μακάρι να είναι 6. Γιατί είναι 6, θα φτάσει μέχρι τα play-off του Europa League ο Άρης. Από τη στιγμή πόσο επιστοπλίσεων θα έχουμε τον περσινό κορμό ως ομάδα, θα στηριχθούμε σε ό,τι δουλέψαμε μέχρι τέλους σεζόν και μετά ανάλογα με τις προσθήκες που θα κάνουμε θα πάμε σε ένα 4-3-3. Είναι ήτης, είναι θέμα. Δίνει στίγμα. Ναι. Και δίνει στίγμα μεταγραφικό. Γιατί δίνει ξεκάθαρα το πώς θα κινηθεί η ομάδα και τους μεταγραφικούς στόχους. Και είπε ξεκάθαρα και το σε ποιες θέσεις θέλει να πάρει ο παίκτης ο Άρης. Είπε ότι θέλουμε έναν επιθετικό, έναν πλάγιο επιθετικό, ένα οκτάρι και έναν κεντρικό αμυντικό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες, μάλλον είπε. Αυτό είναι. Και ο δεξιός μπακ που έχει κλείσει είναι ο Σούντγκρεν, ο Σουηδός.
Ναι, μεταγραφή που ουσιαστικά έκανε ο Άρης και πήγε προς αυτή την αγορά μετά τον Ιανουάριο. Όταν και ψάχτηκε σε αυτή την αγορά, έκανε προσθήκη και η προσθήκη άρεσε και πήγαν να ψάξουν αυτό το μοτίβο. Το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές να γίνεται. Μια ομάδα να βρίσκει ένα παίκτη από ένα πρωτάθλημα και να μένει τόσο ικανοποιημένος να ψάξει να ρίξει το βάρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και να διαπιστώσει τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Ο Λάρσον κανονικά, ε. Ναι, ο Λάρσον έχει συμβόλαιο, ναι. Έχει αποκτηθεί κανονικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είχε τον μπαράζ, δεν ξέρω αν το είδατε, το οποίο ήταν μπαράζ όπως θα το θέλαμε. Όχι όπως θα το περιμέναμε ίσως, αλλά εντάξει, σαν ουδέτερη, όταν το βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι σε μπαράζ, λες ό,τι καλύτερο να δεις για μπαράζ, έτσι. Με αγωνίες, με εναλλαγές. Ευτυχώς που έγινε στην Κρήτη και οι μισοί είχαν πιει. Μπράβο. Ρακές και τσικουδιές. Και δεν καταλάβαιναν τι γίνονταν. Δεν θα είχαν. Ναι, παιδιά, είχε, εντάξει. Ναι. Τα είχε όλα, έτσι. Όλα, όλα. Πάθος, ένταση, λάθος φύριγμα. Διάβασα προχθές μια τοποθέτηση του, ένα άρθρο του Αλέξη Σπυρόπουλου. Το οποίο συμφωνώ ότι το έχω ζήσει σε πολύ μικρό βαθμό αυτό που λέει. Ότι σαν τον μπαράζ παραμονής δεν έχει. Δεν είναι τελικός ότι παίζεις τη χαρά σου. Παίζεις τη ζωή σου. Δηλαδή, ακόμα και αν κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον Ποκετίνο, θυμηθούμε λίγο το πώς αντέδρασε πριν από 2 εβδομάδες αν είχε ζήσει την ανατροπή της Τότεναμ στο Άμστερνταμ. Και το ρωτάνε αν είναι αυτή η καλύτερη στιγμή της καριέρας σου. Και λέει όχι, η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου ήταν βάλαμε γκολ και σώθηκε Σπανιόλ. Είναι λύτρωση. Δεν είναι η προσμονή για κάτι που θα σου μείνει ως χαρά. Είναι όλη αυτή η αγωνία. Δηλαδή αν λέει κάποιος ότι είμαι φίλος στάδε ομάδας και παίζαμε τελικό και δεν περνούσε η ώρα με τίποτα, εντάξει. Να παίζει τελικό παραμονής, εκεί να δεις πως δεν περνάει η ώρα. Ναι. Και περιέγραφε χαρακτηριστικά τον Τωροσίδη να είναι με την Εθνική το 14. Και το μόνο που να έχει στο μυαλό του είναι πώς θα καταφέρει να δει εκείνο το Ξάνθιο Ολυμπιακό Βόλο. Έτυχε να το παρακολουθήσω κιόλα. Στο κλάδι τη Πικελίδη που είχε γίνει. Και μιλάμε τώρα για εξέλιξη. Βγαίνουν άλλα ένστικτα. Είναι θρίλερ. Και δεν είναι. Εκείνο και ήταν ένα παιχνίδι. Αυτό εδώ είχε την ιδιαιτερότητα του εκτός έδρας γκολ. Του ότι μπήκανε 4 γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Τα 4 στο δεύτερο μήχρονο μπήκανε. Ναι. Όχι, 1-1 ήταν το μήχρονο, συγγνώμη. 1-1 ήταν το μήχρονο. 42 πέρασαν. Τα 3 μπήκα στο δεύτερο μήχρονο, ναι. Σε ένα μάτσο που στο μυαλό μου εγώ το είχα, άμα βάλει γκολ ο Πλατανιάς, θα βγάλουν ό,τι πιστόλια του κουμπούρια έχουν. Θα γινόταν εκεί. Ναι. Αλλά του είδε. Του είδε. Για 5 λεπτά, πόσο κράτησε. Η απόλυτη σιωπή ήταν η απόλυτη παγωμάρα στο γιατί κουλέ. Και μετά ήρθε η λύτρωση. Ναι, δηλαδή, και δεν μπορείς να πει, δηλαδή, εκείνη την ώρα λύγει το παιχνίδι και δεν μπορείς να πεις κάτι στον άλλον. Δηλαδή, έβλεπα τους παίκτες που δεν έχουν πέσει κάτω και σκέφτεσαι ότι ξέρεις τι, αν ήμουν αντίπαλος, θα σκεφτόμουν ότι ναι, τους καταλαβαίνω πριν να τους παραδείγουν. Όχι, άστους να αδειάσουν. Γιατί σκέφτεσαι εκείνη την ώρα ότι αν ήμουν στη θέση τους, θα ήθελα εκείνη την ώρα να πατήσω ένα κουμπί και να ανοίξει το χόρτο. Ναι. Για να ξέρω, μην βλέπω κανένα. Να το φτάνει ως εκεί. Ήταν παρανοϊκό. Και ευτυχώς που έρχεται το VAR. Γιατί θα είχαμε πάλι. Και τέτοια πέναλτι δεν θα τα ξαναδούμε. Εντάξει, δηλαδή κάπου κατοντάει αστείο το πράγμα. Και σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Εγώ το ξαναλέω. Δεν έχω δει, επειδή είδα κομμάτι του δεύτερου μηχρόνου και πλάνα από το πρώτο, δεν έχω δει στη φάση που βρίσκεται ο Κομίνης. Από ποια οπτική γωνία βλέπει αυτό το. Είναι πίσω ακριβώς. Πίσω και λίγο διαγώνια. Έχει καλό οπτικό πεδίο. Αυτό είναι. Αν δεν τη δω, δεν θα μπορώ να πω ότι ξέρεις το απλό το ρε φίλε. Έχει οπτικό πεδίο. Στο replay, από την πίσω κάμερα φαίνεται ότι τη βλέπει τη φάση. Και μάλιστα δεν ξέρω αν τώρα. Προφανώς αληθές είναι το δημοσίευμα. Στο SDNA σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι μετά το παιχνίδι επέμενε ο Κομίνης ότι ήταν πέναλτι. Επειδή αφού βρίσκει την μπάλα, βρίσκεται από το παίκτη. Δεν νομίζω ότι είναι πέναλτι με ποια λογική. Επειδή υπάρχει επαφή και μετά την. Μετά το κόψιμο της μπάλας. Αλλά. Πού το λέει ο κανονισμός αυτό.
να μου το πει ένας διαιτητής 28-30 χρόνων, ναι, να μου το πει. Που πάλι λάθος είναι, αλλά να μου το πει. Αλλά οκ, okay, δηλαδή δεν είναι κακό να πεις, παιδιά, έκανα λάθος. Ναι. Και ας μην σε πιστέψει κανένα, σας σε πούνε δόλο οτιδήποτε. Αλλά πιες, πες, φίλε. Ναι, όταν βλέπεις τη φάση μετά στο replay, δεν μπορείς να λες ότι αυτό είναι πέρα. Έκανα λάθος. Που τον καταλαβαίνω, γιατί είμαστε σε τέτοια εποχή που είναι 99,9% σίγουρο ότι έχει δει το συγκεκριμένο replay, αυτό που είναι φάτσα με την αιστεία, στο ημίχρονο του αγώνα, στο κινητό του. Δεν υπάρχει σίγουρα περίπτωση. Σίγουρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα έπαιζε παντού ήδη 5 λεπτά μετά τη φάση, σε όλα τα media υπήρχε το βίντεο. Μα και ο ίδιος ο Περέιρα θα ήθελα να πω. Ναι, σίγουρα. Όσο και αν ξέρει ότι μπορεί να τον επηρεάσει. Σίγουρα θα το πει. Αν μη τι άλλο, μπορεί να τον κατηγορήσουμε 100 πράγματα, αλλά δεν τον επηρεάσει. Δηλαδή έγινε αυτό. Όχι, μετά το χειρίστηκε καλά το μάτς. Ούτε αντιστάθμιν. Το έχω πει πολλές φορές ότι όταν έχεις παράπονο από διαιτητές που δεν είναι οι παίχτες ή οτιδήποτε. Όταν κάνεις κριτική σε κάποιον σκληρή, προφανώς την κάνεις επειδή ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Δεν κακό διαιτητής ο Κομίνης. Ναι. Απλά έχει αποδείξει ότι σε κρίσιμες στιγμές που έπρεπε να πάρει τη σωστή απόφαση. Έχει κάνει και λάθος αποφάσεις και λάθος διαχείριση. Ναι. Για να μην το πλατιάσουμε. Αυτό είναι το γιατί θέμα. Γιατί στο τέλος, ειδικά με τη λέξη Κομίνης, ξέρουμε που πηγαίνει κουβέντα πλέον. Ναι. Τι να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Γιατί για αυτή τη συγκεκριμένη φάση που θα μείνει στα χρονικά, η μεγαλύτερη κουβέντα πηγαίνει στη διαχείρισή της. Ναι. Σε ότι δεν ήταν ξεκάθαρη απόφαση. Δεν είναι ότι πήρε μια λάθος σωστή απόφαση. Αυτό έτσι όπως ήταν η φάση μπορεί να αφήνει παραπονούμενος και τους δύο. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεις. Να σου πω το τελευταίο, γιατί θα πηγαίνουμε με μαθηματική ακριβία εκεί, το ξέρω. Πήρες μια απόφαση. Μέσα σε τρία λεπτά την άλλαξες. Τέλος. Τέλειωσε το. Ναι, εκεί τελειώνουν όλα. Την πήρες, την άλλαξες. Προχωράμε. Όχι, πας και την ξαναλάζεις στο γραπτό μετά, στο φυλαγόνα. Καλά για το μετά, δεν έχω τίποτα μετά εκεί. Αυτό είναι το θέμα της διαχείρισης της κρίσιμης κατάστασης. Και εγώ και η επιστήμη που έχουμε μια πολύ καλή σχέση, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Επιστήμη. Άρα αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας. Δημιουργήθηκε ο χάρτης της Super League 1, της Super League 2 και της Super League. Μη βιάζεσαι. Κάτσε ρε φίλε. Μη βιάζεσαι. Δεν θέλω να βιάζεσαι. Τι πονοείο. Super League 1 και Super League 2 θα είναι με VAR. Και η Super League 1 και η Super League 2. Αλήθεια, ναι. Έτσι μας είπαν. Ξεφύγαμε. Και πέρσι δεν θα ξεκινούσαμε χωρίς VAR, έλεγε ο Βασιλιάδης το καλοκαίρι του 2018. Ναι, δεν θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα 18-19 χωρίς VAR. Γιώργος Παναγιώτης, το τώρα, περίμενε. Το φέραμε, η φωνή αντίρρησης. Ο Ηρακλής έχει κάνει καταγγελία. Ζητάει να γίνει με 14 ομάδες στη Super League 2 για να συμμετέχει στη Super League 2 ώστε να είναι βιώσιμη η ΠΑΕ και να μπορεί να εξοφλήσει τους 11 παίκτες που οφείλει χρήματα. Και να μην διαλυθεί. Και χάσουν και εκείνοι τα χρήματά τους. Εκκρεμεί αυτό. Ποτέ μιλάς ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ κρατάω ακόμη μια πισινή για το αν θα είναι έτσι ο ποδοσφαιρικός χάρτης. Το VAR ισχύει όμως και στην δεύτερη κατηγορία. Ναι. Έχουν πέσει υπογραφές με την εταιρεία που θα τα βάλει και όλα αυτά. Θα έχουμε και ξένο υπεύθυνο του VAR. Πάρα πολύ όμορφα. Ξένο, Ολλανδό, όπως όλα δείχνουν. Πολύ όμορφα, πολύ χάρηκα. Με το VAR, σας φέρνω εδώ μια κομπή με το Τάσο Σέρβα να μαλώνεται για το VAR. Πολύ χάρηκα. Ναι, όντως είναι λίγο ενάντια στο VAR ο Τάσο Λύση. Λίγο. 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 Κοίταξε, στον τρόπο με το οποίο το θέτει δεν έχει άδικο. Απλά, όσες φορές και να το συζητήσαμε, καταλήξαμε ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα βήμα μπροστά και ξέρεις ότι αυτό θα σε βοηθήσει το 90% των επιπτώσεων, αυτό το 10% το αποδέχεσαι. Και λες, θα ζήσω με αυτό. Δεν έχεις τοποθετηθεί ακόμα, Γιώργο, για τα δημοσιεύματα που έχουν φουντώσει. Για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την Γιουβέντους. Τα είπαμε. Παίρνει το Champions League του χρόνου, κάνει χατρίκ ο Ρονάλντο στον τελικό και τον πιάνει μετά και κάνει ό,τι έκανε στο Sterling. Φροντιστήριο. Μετά από χατρίκ στον τελικό του Champions League. Γκουαρδιόλα στη Γιουβέντους. Στο 1,5 έχει πέσει η απόδοση στοιχηματική, διαβάζω. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το πρωί τα οποία αναφέρουν ότι ο Γκουαρδιόλα θα είναι ο νέος τεχνικός Γιουβέντους. Καλά, ότι η MV θα είναι 23 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι πτέσμα. Αυτό δεν μας συγκινεί πλέον. Ναι, ναι.
Τι. Αυτό πλέον δεν μας συγκινεί. Τι. 23 εκατομμύρια. Ναι. Ετησίως. Για τετραετές. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Νορμάλ. Θα πάρει 100 εκατομμύρια. Νομίζω είναι. Στο σύνολο. 23 εκατομμύρια ευρώ είναι 2 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Mm. Εντάξει. Α, 500.000 ευρώ την εβδομάδα. Mm. Εντάξει. Ναι, και το λες έτσι απλά. Ναι. Mm. Σωστά, τι μπορείς να κάνεις να μετρήσεις. Τι να κάνεις. Να μα ξεκινήσει να τα μετρήσει. Όχι, μα ξεκινήσει να τα μετρήσει, θα σου δώσουν χαρτί. Χαρτί ότι απουσίαζε από τι εκλογέ. Δεν μπορούσα να πάω. Παιδιά, είχα δουλειά. Δεν γινόταν. Είχα ένα κόλλημα. Παίρνει κανένα παίχτη πάνω από 20 εκατομμύρια. Αν παίρνει, λέει. Μόνο ένα. Ο Κριστιάνο, ο Μέση. Για συμβόλαιο μιλάω τώρα. Ναι, για συμβόλαιο. Ο Κριστιάνο παίρνει 25. Όχι. Ναι, 25 στη Γιουβέντους. Τετραετές επίσης. Θα πάρει 100 δηλαδή, ως 37 του. Από τα 33 που πήγε πέρσι. Ωραία. Φτώχεια καταγραμμένη, με όμικρο όμως. Φύγαμε λίγο, ξεφύγαμε. Αν βάλεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τον γράψει στα ελληνικά τη λέξη φτώχεια και ελληνικά να ήξερα την έκαφε με όμικρο. Δεν την ξέρει. Άγνωστη. Δεν την ξέρει. Δεν το γνωρίζω. Σου πει. Ξεφύγαμε. Μιλίκο Βιτσάβιτ ακούγεται έντονα για τη Γιουβέντου από τη Λάτσιο. Και εντάξει, τώρα πολλά θα ακουστούν. Βαλμπουενά, τι έχετε να πείτε για Βαλμπουενά. Σε λεπτάκι να το κλείσω αυτό. Αυτό που τα τελευταία χρόνια, πιο πολύ στη Γερμανία και λιγότερο, ότι οι καλύτεροι παίκτε του πρωταθλήματο στην Ιταλία που πάνε στη Γιουβέντου και στη Γερμανία στην Bayern, κάπου να σταματήσει. Δηλαδή να μπει ένα salary cap, ξέρω εγώ κάτι. Ναι, δεν μου αρέσει ούτε και εμένα αυτό να σου πει. Παρότι τη μαζεύει όλη τη Γιουβέντου. Ενώ η Ντόρντ έχει κάνει καλέ κινήσει. Ναι. Τον έκανε καλή κίνηση. Πάμε στο Βαλμπουενά. Να πάμε στο Βαλμπουενά. Στο Βαλμπουενά. Έχω άποψη. Έχω σκέψη. Ρίχτη. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι το δίδαγμα της φετινής σεζόν είναι ότι το ζητούμενο δεν είναι το πόσο καλό θα είναι ο παίκτης που θα έχει, όσο το τι βλέμμα θα έχει όταν θα παίζει. Τι εννοώ με αυτό. Εσύ λες ότι ο Βαλμπουενά θα έχει βλέμμα... Ο οποιοσδήποτε Βαλμπουενά πώς θα κερδίσει ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο οποίο ο Βαρέλα κάνει τάκλιν και πανηγύρισε να πήρε διπυρωτικό, ο Μάτος πέφτει στη φάση σαν είναι η τελευταία του, ο Βιερίνια κάνει σπριντ 25 μέτρων για να κάνει τάκλιν και η φωνή του ακούγεται ενώ υπάρχουν 30.000 που φωνάζουν στην κερκίδα. Δεν νομίζω να μπει με αυτή την Βαλμπουενά. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ δεν έχω. Καλός Άγιος, χρυσός, ακόμα και στα 35 του, για το ελληνικό πρωτάθλημα, μαζί σου. Το βλέμμα και το πάθος του Βιερίνια, του Μάτος και του Βαρέλα κέρδιζουν τα ίδια παιχνίδια. Είτε είσαι η καλύτερη, όπως ήταν αυτή για τον ΠΑΟΚ, είτε είσαι μια μικρότερη κλίμακα. Γι' αυτό λέω, το θέμα μου δεν είναι ο Βαλμπουενά το αν είναι καλός ή όχι. Το θέμα μου είναι τι όρεξη θα έχει ο Βαλμπουενά. Γιατί είναι στα 35 του. Χορτασμένος. Έχει φάει ψωμί για λάδι τώρα. Κάνει ετήσιο συμβόλαιο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ναι. Στην Τουρκία χθες λέγανε για μονοετές συμβόλαιο. Προφανώς με κάποιον. Κάποια υποσημείωση για επέκταση συμβολαίου με κάποιες συμμετοχές. Γιατί συνήθως έτσι είναι αυτά τα συμβόλαια όταν είναι μονοετές σε τέτοιες ηλικίες. Αλλά το θέμα μου είναι η δίψα του. Γιατί στη δίψα θα παίχτε και πάλι. Ειδικά αν πάμε σε πρωτάθλημα με play-off 1-4, ο πρώτος με τον τέρατο, οι τέσσερις πρώτοι να παίζουν για μετά. Μιλάμε για μάτς τελικούς μετά στα play-off, για να βγει ο πρωταθλητής. Ναι, θα είναι 6 μάτς τα οποία είναι 6 μάτς τα οποία θα πρέπει να τα χείλεις να ματώσουν επειδή θα πηγαίνουν το μαχαίρι στα δόντια. Ναι, και θα μπαίνουν άλλα στοιχεία στο παιχνίδι. Είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Καλή ποιότητα, καλά αυτά που θα δώσει στον Ολυμπιακό, αλλά από μια στιγμή και μετά. Γι' αυτό λέω. Το ερωτηματικό μου είναι μόνο στο κίνητρό του, πουθενά άλλο. Παικτικά είναι ένας. Εντάξει, η ποιότητά του είναι ανεμφισβήτητη, δεν μπορώ να πω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Μου κάνει εντύπωση λίγο αυτό το Βαλμπουενά από Ντένσε. Ναι. Ναι, αυτό το μεταξύ Βαλμπουενά και του Βαλμπουενά θα πάει σε μια ομάδα που θα είναι πιο κοντός. Οκ. Ρατσιστή, ναι. Όχι, εντάξει, σημειολογικά θα ήταν λίγο περίεργο, ναι. Ναι, γιατί είναι 6-7 και ο Ποντένσε είναι 65. Δεν νομίζω να το έχει ξανατύχει στην καριέρα του. Και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Φορτούνι. Ναι.
Γιατί αν έχει τριάδα Ολυμπιακό, Βαλμπουενά, Ποντένση, Φορτούνη, ενισχύεται πολύ. Ποιο θα μαρκάρει όμω, Γιώργο. Αυτή ήταν η επόμενη σκέψη. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Όπω ήρθε για τα μάτια και... για τα μάτια του play-off, για παράδειγμα, που θα χρειάζονται άλλε συνθήκε. Όπω άλλε και φίλου, θέλει ένα χορτοκοπτικό. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Ο Καμάρα. Αν μείνει κι αυτό. Μόνο του. Θες και ένα οχτάρι δίπλα του. Ένα οχτάρι στο στυλ του Μιλιβόγεβιτ που είχε ο Ολυμπιακός. Μπράβο. Όχι, εμένα και ο Γκυλιέρμα μου κάνει. Ένα κλικ πιο μου κάτω, κάνει, ένα like νομίζω, κάνω. Αλλά ναι, είναι καλός παίκτης, είναι καλός παίκτης. Έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Ένα like του κάνω. Πάντως ο Βαγγέλης Μανέγκας μπορεί να είναι γλυκάλες μεταγραφές. Και οι χειρές, όπως είπε τώρα, το χειρές πώς θα είναι οικονομικά και ονόματα, είναι άλλο θέμα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, να το βάλω στην κουβέντα και να το συζητήσουμε αργότερα, είναι ότι μέχρι στιγμής από αυτήν τη διαφαινόμενη κατάρρευση του τουρκικού πρωταθλήματος με τα οικονομικά θέματα που έχουν οι ομάδες λόγω της υποτίμησης λίρας και αυτά, πιο πολύ έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό και απορώ πως δεν έχει πάει και προς τον ΠΑΟΚ αυτό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πως δεν έχει γραφτεί όνομα από το ποδοσφαιριστή που παίζει στην Τουρκία, που είναι από τα top της φουρνιάς που θα μπορούσε να έρθει η Ελλάδα, έτσι, να γραφτεί. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, ακόμη νωρίς είναι. Έχουμε δρόμο. Αυτό φοβάμαι. Ότι είναι ακόμα νωρίς. Ακόμη κάτσε να έχουμε να διαβάσουμε και να ακούσουμε. Ναι, δηλαδή το ότι έχουν περάσει δύο μέρες, σχεδόν 48 ώρες, από το όχι του Βαρέλα και δεν έχει γραφτεί το όνομα του Σκρουτέλ. Μ' αρέσει εμένα. Μ' αρέσει. Ο Σκρουτέλ είναι 36. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Γι' αυτό το λέω. Επειδή είναι λογικά. Ο Μπαρτζάλι στα 40. Κρίμα, σταματάει το ποδόσφαιρο. Υπερβολή. Επειδή το κύμα θα πάει προς τα εκεί. Λοιπόν, πάμε και στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σας έχω και ένα ωραίο θέμα για μετά. Τι θέμα, για παιδί, δώσε λίγο τροφή. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας. Αμυντικός που έχει νούμερα σεντερφορίσια σε γκολ και ασίστ. Για πού? Θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ανάλυσε τον Παρεπρέσ, επιστρέψαμε. Λίγο μετά τις 2.30 είμαστε, στα 37 λεπτά μετά τις 2. Τώρα έχουμε βάλει και βλέπουμε τα στιγμιότυπα από το τι έγινε μετά τον γκολ, το τρίτο του Όφη. Είναι αυτές τις στιγμές που νομίζω ότι ακόμα και αυτός περιγράφει, βάζει το μικρόφωνο κάτω και απλά βλέπει αντιδράσεις, βλέπει τα πάντα. Που άμα θέλει να μπει μπάλα θα μπει. Άμα θέλει να μπει, μπήκε. Συζητάμε για το τρίτο. Τι κάνεις για τείχος. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς παίρνεις την απόφαση να το εκτελέσεις έτσι αυτό το φάουλ. Απευθείας εκεί. Ναι, θέλει θράσος. Τελευταία φάση του αγώνα. Θέλει θράσος. Θρασής είναι ο παίχτης που το εκτελεί. Να μπει ποιος. Ναι. Και απεγνωσμένος. Πώς τον είπες. Να μπει. Να μπει. Θέλει θράσος. Να μπει, μπήκε. Να μπει ή να μην μπει. Μπήκε. Ναι, να τη στείλει εκεί. Σκέψει και να ακούσει. Μα είναι και απόγνωση. Αυτό τώρα ή γίνεσαι ήρωας ή σε ρίχνουν μπινελίκια γιατί δεν έβγαλε την μπάλα μέσα που είναι όλοι μέσα στην περιοχή. Να γίνει έντερα, να διεκδικηθεί. Καταλαβαίνω. Ναι, στείλει εκεί στην αμπομπούλα. Ένα πόδι μπορεί να βρεθεί πολύ και ένα προπονητή. Μπράβο. Και ο άλλο την έστειλε, άνοιξε το τείχο, πέρασε, πήγε στη γωνία, μπήκε γκολ. Και έγινε ο ήρωας. Και έγινε ο ήρωας. Λοιπόν, περιμένω με αγωνία τον αμυντικό που έχει 17 γκολ και 20 assist. 17 γκολ και 20 assist. Πώς στη Σκωτία με τη φανέλα της Rangers, 27 χρονών. Το όνομά του. Άντε, τα γκολ, οκ. Η assist. Για να βγάλει assist πρέπει να έχει λίγο ποιότητα. Δεξιός back. Ή τι δουλειά έχει στη Σκωτία με ποιότητα. James Tavernier. Δεν είναι για τις ταβέρνες, για να σου προλάβω. Όπως αποδεικνύει με τους αριθμούς που έχει. Τη κόστησε τη Rangers μόλις 300.000 ευρώ. Από αγγλική ομάδα τον πήρε τώρα. Δεν έχω πρόχειρο από πια. Έχει παίξει 57 παιχνίδια φέτος. Στα 56 ως βασικός. Με προπονητή τον Gerrard φυσικά. Και ως δεξιός μπακ έχει 17 γκολ και 20 ασίστ. Είναι ο κορυφαίος από την αμυντική γραμμή στην Ευρώπη. Με αυτά τα νούμερα. Δεν έχει άλλος αμυντικός στην Ευρώπη αυτά τα νούμερα. Όπως υπάρχει μια έκφραση που την έχω ακούσει από το πρωί και προσπαθώ να καταλάβω το τι σημαίνει. Καταρχήν, για να σας προλάβω, έχει περισσότερες assist από Messi που έχει 18, Mbappé που έχει 12, Ronaldo που έχει 13, Hazard που έχει 18,
και Πεπέ που έχει 11. Νικολάς Πεπέ. Σου ξεφτύλισε. Ο μόνος τρόπος να το σταματήσουμε είναι όπως διάβασα αυτή την έκφραση από το πρωί και δεν ξέρω, δεν την είχα ξανακούσει. Να τον βάλουμε στο τζάμι με τον Γράσο. Τι έγινε? Τι εννοεί ο ποιητής, καθαρά ποδοσφαιρική έκφραση, έτσι. Να τον βάλουμε στο τζάμι με τον Γράσο. Βοήθησε με λίγο. Δεν έχω ιδέα. Ναι, είναι ο τρόπος τον οποίο θέλει να αντιμετωπίσει ο κύριος Μελισσανίδης τον κύριο Κούγια. Προσπαθείς να τον γκουγκλάρεις, ε. Δεν γίνεται ο άλλο. Ο κύριος Μελισσανίδης τον κύριο Κούγια. Να τον βάλουμε στο τζάμι με τον Γράσο. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει εξήγηση. Να σου πω κάτι. Προφανώς δεν τη γέννησε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. την έκφραση. Δεν. Δεν ξέρω. Δεν. Προσπαθώ. Ούτε το Google ξέρει. Δεν έχω λόγια. Γι' αυτό. Μη ποδοσφαιρική. Η κουβέντα από ποδοσφαιρά άνθρωπο. Από ποδοσφαιρά άνθρωπο, ναι. Αλλά οκ, εντάξει. Το περιμέναμε από τη στιγμή που έγινε γνωστό χθες ότι δόθηκε αυτό το γεύμα. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα για τον Βαλμπουενά και όχι αμφισβητούσα, απλά έβαζα στο τραπέζι ότι το θέμα σε τέτοιες κινήσεις είναι καθαρά το αγωνιστικό κίνητρο. Τρόπο με τον οποίο μπορείς να ζήσεις, να βγάλεις ψυχή στα παιχνίδια όταν θα έρθουνε. Ο Βαλμπουενά είναι 35 χρόνων, η αγωνιστική του ταυτότητα και ποιότητα είναι δεδομένη ακόμα και στα 35 του για το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι μην ξεχνάμε ότι όσο και αν το συζητάμε, τα παιχνίδια και τα πρωταθλήματα κρίνονται και στα μικρά παιχνίδια. Βέβαια, αυτό όχι θα πάψει να ισχύει, αλλά θα αλλάξει κατά πολύ όταν θα έρθουν και πάλι τα play-off. Χωρίς βέβαια μέχρι στιγμής να ξέρουμε το πώς θα γίνει το πρωτάθλημα. Έχουν πέσει αρκετές... Τρεις προτάσεις υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Προς το παρόν. Ναι. Και περιμένουμε. Ναι, πώς στάσουμε τώρα να υπάρχουν αυτές τις τρεις προτάσεις. Ναι. Και για το κύπελο άλλες δύο προτάσεις. Μία από την ΕΠΟ, μία από την Super League. Δεν μπορώ να καταλάβω το... Γιατί μας αρέσει να τα αλλάζουμε όλα. Όχι, σε τέτοιο να σου βαθμό. Πω κάτι. Το κύπελο θέλει αλλαγή. Θέλει αλλαγή. Δεν γίνεται. Δεν αυτό το πράγμα τώρα με τους ομίλους είναι... Αλλά να σου με εξηγήσει λίγο. Ποιος σκέφτηκε και με ποια λογική το στήριξε? Γιατί αν καταθέσει αυτή την πρόταση πρέπει να τη στήριξει κιόλας. Το διπλό τελικό. Κανένα νόημα. Πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά διπλό τελικό στην Ευρώπη. Πουθενά δεν υπάρχει. Και όχι μόνο στα προηγμένα πρωταθλήματα, γενικότερα. Και σε υποδέστερα. Δηλαδή, προσπαθούμε να δείξουμε ότι θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, γιατί φτάσαμε να κάνουμε τελικό πάλι χωρίς κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που προτείνουμε είναι το διπλό τελικό. Προτάθηκε απλά, δεν. Όχι, προτάθηκε. Συζητιέται όμως. Συζητιέται. Mm-hmm. Δεν είναι ότι προτάθηκε και. Και προτάθηκε από τους ανθρώπους της ΕΠΟ, της διοργανώτερης αρχής του κυπέλου. Καμία λογική για μένα. Διπλό τελικό. Εγώ το θυμάμαι ότι υπήρχε χρόνια. Στην Ιταλία πρέπει να υπήρχε για χρόνια. Παλιότερα. Ναι, παλιότερα σίγουρα υπήρχε. Και για χρόνια, γι' αυτό λέω ότι το θυμάμαι ότι ήταν. Πάντως ποδοσφαιρικά, αν το δούμε και μόνο, είναι πολύ κακό σενάριο τώρα. Τι διπλό τελικό. Για μένα, από τη στιγμή που μιλάμε για τελικό. Ναι, σαν ημιτελική. Σαν ημιτελική. Τελικό, ένα μάτς και τέλος. Τι διπλά μάτς και. Εντάξει, τώρα το τι σκέφτεται ο καθένας. Καταλαβαίνω αυτό που λένε για την εμπορικότητα και τα παιχνίδια, τον αριθμό των παιχνιδιών και όλα αυτά. Χάνουμε την ουσία όμως μετά. Αλλά. Τι να παίζει τελικό ο καθένας στην έδρα του. Ήταν για δύο χρόνια λειτουργήσε εκείνο το σύστημα που είχαμε κάνει σαν την Αγγλία. Το 11 και το 12. Όπου. Που είχαμε μονά παιχνίδια και σε περίπτωση ισοπαλίας πηγαίναμε σε ριβάνς στην έδρα του αντιπάλου. Πιο πρόσφατα νομίζω ήταν. Το 7-8 κάπου εκεί πέρα ήταν για 2-3 χρονιές. Ναι. Που ήταν και εκείνο το πάω κάρι στα διπλά 0-0. Ναι. Σωστά. Ναι. Αυτό. Είναι το καθαρά αγγλικό μοντέλο. Ναι. Είστε και ενάντια στους ομίλους από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ας γίνει... Και εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη. Ένα στο κύπελο, όχι. Καλά, το ιδανικό θα ήταν αυτό που γίνεται στην Αγγλία στο κύπελο. Έτσι. Μα καταρχήν. Ημιτελική, ναι, Σάββατο και Κυριακή, ένα παιχνίδι στο ΑΚΑ. Ναι. Αλλά. Ναι, καλά. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα, να κάνουμε τρία παιχνίδια. Μία που το είπαμε, μία που το ξεχνάω, έτσι. Ναι. Αλλά στο κύπελο με τις φάσεις των ομίλων.
στερήθηκε τι πιθανότητε από ομάδε χαμηλότερων κατηγοριών να κάνουν την έκπληξη. Που υποτίθεται το κύπελο είναι θεσμό των εκπλήξεων. Δίνει την ευκαιρία σε ομάδε και από τη Football League, είτε και από κάτωτερη κατηγορία που υπήρχε παλιότερα και δεν ξέρω αν συζητήθηκε και αυτό τώρα ίσω υπάρχει το σενάριο, να δώσουν ένα παιχνίδι και να κάνουν την έκπληξη, να αποκλείσουν μια μεγάλη ομάδα. Με τη φάση των ομιλών, πόσε πιθανότητε μπορεί να έχουν να κάνουν έκπληξη σε τρία παιχνίδια. Όχι, ακόμη και αν έχουν τα δύο παιχνίδι στην έδρα του. Όσο περισσότερο είναι τα παιχνίδια, τόσο μικρότερο. Ναι, άντε και κάνουν μια έκπληξη να πάρουν μια νίκη, δεν του δίνει πρόκληση μια νίκη κόντρα σε ένα μεγάλο. Αλλά μα μείνει λίγο κάτι από το κύπελο. Και πάλι είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε σε ημιτελικά όπως έγινε μια φορά στα 50 χρόνια, έτσι, που είχαμε το 17 με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ή να μπει και στην εξίσωση ο Άρης, να μην νομίζω ότι το βγάζει κανένας απ' έξω. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για έκπληξη στο κύπελο, δεν μιλάμε μόνο για τον Αντρόμο και τον Αστέρα, την Ξάνθη, αυτές που πήγαν τελικό τα τελευταία χρόνια ή φτάσανε μέχρι τα ημιτελικά. Μιλάμε να δούμε μια ομάδα, ακόμη και από τη Football League, να μπορεί να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά για παράδειγμα. Για τέτοια έκπληξη, αυτό θα είναι έκπληξη που θα μας μείνει στο κύπελο, ότι ναι, μεγάλη έκπληξη. Αυτό που δεν είναι έκπληξη είναι ότι είμαστε 23 Μαΐου και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο δεξαγωγής της Super League 1, αριθμό ομάδων στη Super League 2, αριθμό ομάδων στη Football League και τρόπο δεξαγωγής κυπέλλου. Αυτό σίγουρα δεν είναι έκπληξη. Έμεινε κάτι άλλο. Όχι, τι άλλο. Τι άλλο. Ο Βάρ μπήκε, άντε μπήκε, οκ, όλα καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε Super Cup, γιατί θα ψάχναμε γήπεδο για το που θα γίνει τον Αύγουστο. Ισχύει, δεν έχουμε. Κοίταξε, το Super Cup θα έπρεπε να γίνει σε κανένα νησί, για να έχει και κόσμο. Αύγουστο τώρα, μην το φέρουμε τώρα τον κόσμο εδώ πέρα. Καλό. Ή σε κανένα νησί ή σε καμιά Χαλκιδική. Αλλά επειδή είμαστε, μας αρέσει η ποδοσφαιρική ανάπτυξη, δεν έχουμε ούτε και αυτό. Μια χρονιά έγινε αυτό, πρόσφατα. Τότε ένα Ολυμπιακός Λάρισα, τότε που είχε πάρει Λάρισα το κύπελο. Το 7. Ναι, το 7. Το 7 δεν ξανάγινε από τότε. Ναι. Γιατί είχε γίνει τώρα, ένας το ξέρει. Ναι, έτσι το ξεκάρω. Αυτό έγινε μια χρονιά και τα αφήσαμε. Πρέπει να ήταν και η πρώτη χρονιά που έμπαινε, που έγινε ο συνεδρισμός. Ναι, η Super League, σωστά. Το 6-7 ήταν η πρώτη χρονιά του Super League. Ίσως έγινε γι' αυτό, αλλά μετά απορρίφθηκε το σενάριο. Ναι. Μας τελείωσε. Ναι, το γιατί σου λέει τώρα να βλέπω και ένα τελικό Super Cup πάλι πάω ΚΑΕΚ. Άντε πάλι τα ίδια. Πώς θα το οργανώσουμε, πού θα το κάνουμε, αν θα έχει κόσμο, αν θα έχει βάρ. Αντί να λες τι ωραία γιορτή και άλλο ωραίο τέτοιο παιχνίδι εμπορικό για να αρέσει και στον κόσμο. Το καλύτερο, το καλύτερο παρασκήνιο που είχα διαβάσει από κλήρωση κυπέλου ήταν όταν έγινε η κλήρωση των ημιτελικών που βγήκε το ΑΕΚ Λαμία και ακούστηκε από τους περισσότερους ένα οχ. Γιατί το μυαλό τους πήγε σε τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Από το βάθος κάποιος ένας ακούστηκε ένα οχ. Αντί να χαιρόμαστε για τα παιχνίδια και να είναι γιορτή. Οχ. Προσπαθούμε να το πιάσουμε κάπου λίγο αισιόδοξο και αυτά. Αλλά δεν υπάρχει αισιοδοξία. Και θα δούμε το Σάββατο τελικό στη Γερμανία να είναι όλο το γήπεδο κατάμεστο. Τελικό στην Ισπανία τα ίδια. Τελικό στη Γερμανία ποιοι είναι, είναι η Μπάγερ. Μπάγερ με τη Λειψία. Με τη Λειψία, ε. Ναι. Καλό ματσάκι. Πρόσφατα παίξανε, τον πρώτο τελευταίο μάτζεν ήταν. Ναι, ισόπαλο. Ναι, ειδικά γιατί η Λειψία δεν πρέπει να έχει κανένα τρόπαιο τελευταία. Όχι. Δεν ξέρω αν στην παλιά σημαντική, γιατί η Λειψία είναι μάτς ορόσημο. Και η Μπάγκεν, η οποία πέρσι έχασε το κύπελλο από την Άιντραχτ, ή πρόπερσι, πέρσι, το 18. Πέρσι νομίζω, ναι. Το έχασε από την Άιντραχτ. Του Κόβατς. Του Κόβατς, που μετά πήγε στην Μπάγκεν, σωστά. Ακριβώς. Ναι, γιατί το συζητούσαμε χθες το ζευγάρι Ντεγκράφτσα Καμπούρ. Ναι. Προπονητής Ντεγκράφτσαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καμπούρ και με την Ντεγκράφτσαπ έριξε την Καμπούρ. Ωραία, αυτά τα σκηνικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα σκηνικά. Έχει λίγο παράνοια. Προσπαθείς να αποφύγεις τον υποβασμό της ομάδας σου και τελικά στο τελευταίο της παιχνίδι να υποβάζεις την ομάδα που θα κοουτσάρεις του χρόνου. Να μην την αφήσεις να ανέβει. Πας μετά ή όχι. Πας κανονικά. Θα τηρήσεις το συμβόλαιό σου. Αλλά τιμάς και την ομάδα που υπηρετείς μέχρι αυτή την ώρα. Όχι, αυτό έχει λίγο, έχει και μια παράνοια, έτσι, αυτό το πράγμα. Για τον ίδιο τον προπονητή γίνεται. Ναι, αυτό έλεγα, ότι είναι, δηλαδή είναι... Για τους υπόλοιπους, εντάξει, ήταν ένα μάτς. Ναι. Δεν είναι σαν αυτό του Κόβατς, δεν είναι. Αυτό είναι υποθηκεύεις το μέλλον σου. Ναι, ξέρεις ότι θα πας και εξαιτίας σου θα είσαι μια κατηγορία πίσω. Η πρώτη μου σκέψη χθες ήταν... Και έρχεται η ώρα ότι θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Δύο παιχνίδια. Τη 11η με την Καμπούρ. Τι κάνεις.
Με φεύγεις. Νιώθεις κάπως, ό,τι και να γίνει. Εγώ δεν βάζω στο μυαλό μου το ύποπτο. Μου τα κάτσα χάσει. Το κάτω-κάτω ένας είναι και άλλη είναι ολόκληρη ομάδα. Mm-hmm. Αλλά πώς το διαχείρισες. Δύσκολη κατάσταση. Μη σας τύχει. Εγώ τώρα άλλο σκέφτηκα στο διάλειμμα. Κατακραυγή θα φάω, το ξέρω. Ακούγεται ότι ο Γκουαρντιόλα ψάχνεται να φύγει και ακούγεται και την Μπαρτσελόνα να ψάχνει να προπονηθεί. Όχι. Όχι. Γι' αυτό σου λέω ότι κουταμάρα θα πω. Ναι, δεν θα γυρίσει με τίποτα. Όχι. Δεν θα έχει νόημα κιόλας. Ναι. Δεν θα έχει νόημα. Για τον Γκουαρντιόλα θα έχει νόημα να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα και να την κάνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και να ξαναφύγει μετά. Όχι, όχι, πρόσεξε. Τώρα αυτό που θα πω. Ναι. Γιατί εγώ το σκέφτομαι στο Football Manager το κάνω. Μπράβο. Για τον Γκουαρντιόλα θα έχει νόημα να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα μόνο στη μετά μέση εποχή. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εγώ στο Manager. Χρονιά που θα σταματήσει ο Μέση. Ήμουνα σε ομάδα, πήραμε δύο πρωταθλήματα, έφυγα και το μυαλό μου ήταν να γυρίσω όταν δεν θα υπάρχει κανένας από αυτούς που πήρα πρωτάθλημα. Ξαναπετύχω κάτι με την ίδια ομάδα, αλλά με τελείως διαφορετικό ρόστερ. Με άλλους. Να μην είναι η Μπαρτσελόνα του Μέση, να είναι η Μπαρτσελόνα που θα χτίσει ο Πεπ. Ο Κριεσμάν θα πάει τελικά εκεί. Όχι, και αυτός μας κούρασε. Κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά να γυρίσουμε πάλι στον Πεπ. Δεν θα σας άρεσε το σενάριο να τον δείτε. Όχι στην Ιουβέντους, αλλά στην Ιταλία. Πήγε Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία. Να πάει και την Ιταλία μια βόλτα. Ναι. Καλή σκέψη. Κοίταξε, στην Μπαρτσελόνα ήταν σε μια ομάδα η οποία είχε μπει σε ράγες και την κράτησε και άφησε το στίγμα του. Στην Μπάγερ πήγε σε μια ομάδα που ήταν και αυτή σε ράγες, δηλαδή πήγε σε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και στο βαθμό που μπόρεσε και τον άφησαν, έκανε πράγματα. Ναι. Άλλαξε το στυλ. Άλλαξε θέσεις, παίκτες έκανε. Στη City πήγε σε μια λευκή κόλλα. Ναι. Δεν μειώνω την δουλειά που είχε κάνει ο Μανσίνη και ο Πελεγκρίνη, αλλά πήγε σε μια ομάδα, της έδωσε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα που το έκανε, το φανταζότανε. Και το έχει δηλώσει και ο ίδιος αυτό που λέει Θεοδονή μέσα στη σεζόν, ότι στη City νιώθω καλύτερος προπονητής από ό,τι ήμουν σε Μπαρτσελόνα και Μπάγκεν. Γιατί ακριβώς αυτό, ότι είχε την ευκαιρία εντός εισαγωγικών βάσει των δεδομένων και των συνθηκών που υπήρχαν να επηρεάσει πολύ περισσότερο όλο το κλαμπ με όσα πράγματα έκανε ο ίδιος. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε σε διαδικασία να πάει στην Ιταλία σε ομάδα πλην Juventus για να αφήσει και εκεί το στίγμα του, ή να πάει να βάλει, να νιώθω ότι θα πάω να βάλω το τελευταίο λιθαράκι που λείπει από ομάδα. Έλα στη Γιούβε εκεί με τον Κριστιάνο. Και αυτό θα είναι ωραίο σενάριο. Να τον δούμε να προπονεί τον Κριστιάνο. Και πόσο θα κάθεται να ακούει ο Κριστιάνο τον Γκουαρντιόλα που ότι είναι αιμονικός. Το σενάριο Γκουαρντιόλα Γιουβέντους είναι η μεγάλη προσπάθεια των φίλων της Τότεναμ να βρίσκουν προπονητή στις ομάδες που σκέφτονται το Ποκετίνο. Σωστό, για να μην είναι Ποκετίνο, ναι. Θυμάμαι στο ταβδιά της Τότεναμ που συζητούσα, που ανανέωσε ο Σόλσκιερ. Το επόμενο λεπτό το συζητούσαμε, το επόμενο λεπτό αμέσως. Παιδιά, ανανέωσε, ρίμισαμε, έφυγε αυτό. Ένας έφυγε. Δεν ψάχνει United. Ένας έφυγε. Τώρα με τη Γιουβέντους που αρχίζουν να συστάμε, ρε, εσύ μήπως να βλέπεις ότι τώρα, το ποσοστό του μειώθηκε. Οπ. Αν χάσει το κύπελο το Σάββατο ή η Μπάγερν ή η Μπαρτσελόνα, θα φοβηθείτε πάλι. Σαν τότε να. Δεν μου κάνει για Μπάγερν. Για Μπαρτσελόνα όμως. Για Μπαρτσελόνα. Ναι. Όχι, είναι κύριος. Όχι. Είναι Ισπανιόλ. Ποια ομάδα θα ήθελα να δω να στρώνει ο Γκουαρντιόλα. Νάπολη. Τη σκέφτηκα, αλλά όχι. Μια πιο ανώμαλη, αλλοπρόσαλη ομάδα που έχουμε αναφέρει ξανά. Στην Ιταλία. Την Ίντερ. Εκεί θέλω να τον δω να τη στρώσει. Να πάει ο Γκουαρντιόλα δηλαδή σε μια ομάδα που έχει ταυτιστεί με τον Μουρίνιο.
Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Κατευθείαν. Δεν θα πάει, όχι. Εκεί θέλω να δω εγώ. Δεν θα πάει σε ομάδα που η Μίλαν το ξάζουν όλοι τον Μουρίνιο. Η Μίλαν θα το είναι μεγαλύτερο κίνητρο. Ναι, γιατί είναι και η Μίλαν που είναι σαν την Μπαρτσελόνα ένα πράγμα. Ναι, που την παλιά σχολή των Ολλανδών. Σε αυτό το στυλ το δικό του δηλαδή περισσότερο. Να την ξαναφέρει σε τέτοιο και η Μίλαν είναι το ίδιο μοτιβόλιο και αυτή λίγο αλλοπρόσαλη. Okay. Τα τελευταία χρόνια είναι. Τα τελευταία χρόνια είναι και αυτή μέτρια. Εκεί, σε μια από αυτές τις δύο τις ομάδες θα ήθελα να τον δω. Να δω και την επιρροή του. Τον διώξαμε ήδη από την. Ναι, να φύγει, άντε, φτάνει. Αυτός δήλωσε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να φύγει, αλλά εντάξει. Μα μου κάνει εντύπωση το πώς, δηλαδή, στοιχηματικά επηρεάστηκε αυτό. Αρχίζει και γίνεται κουβέντα και λέω, κάτσε λίγο, για να το συζητάνε. Και όταν υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία που λένε ότι ξέρεις τι, έχουμε αυτό, μιλάνε για ποσά, μιλάνε για ημερομηνίες. Ημερομηνίες, ναι, υπογραφής, ανακοίνωσης. Μα δώσαν δύο διαφορετικές ημερομηνίες σήμερα η Ιταλία στο δημοσίευμα. 4 Ιουνίου λέει θα υπογράψει και 14 Ιουνίου θα ανακοινωθεί. Ναι, γιατί λες εσύ, τι πού είναι τώρα. Το μυαλό του θα βγάζουν. Ναι, να το γέννεις τόσο πολύ, να το φτιάξει όλο αυτό το σενάριο. Και οι Ιταλοί δεν είναι. Συνήθως δεν πέφτουν έξω. Γιατί και πέρσι με τον Ρονάλντο, όταν πρώτο είχε ακουστεί, δύσκολα το πιστέψαμε. Αλλά αποδείχθηκε ότι σε ό,τι έγραφαν ήταν εύκολο. Εσύ δεν την έφαγε την καμπάνα τελικά. Όχι, ακόμη. Α, μ' αρέσει το που σκέφτεσαι. Α, την έφαγε την καμπάνα. Λες να υπάρχει παρασκήνιο. Ή τώρα δεν θα θέλει παίχτη αυτό ο Καημενούλης. Τι παίξα, άμα φάει καμπάνα και δεν παίξα από ζλίκ, τι να κάνει. Αυτό λέει. Ναι. Αν φάει καμπάνα δεν μπορεί να πάρει παίχτε. Τι να κάτσει, να πάρει πάλι 100 βαθμού στην Premier League. Σου λέει την Premier League την τερμάτισα. Δεν πάει πιο πάνω. Τερμάτισε σίγουρα. Τι άλλο να κάνω. Την τερμάτισα δεύτερη χρονιά. Ναι, όχι. Σου λέει με 100 βαθμού το πήρα. Με 97 βαθμού ο αντίπολο δεν το έχασα. Και όχι την ίδια χρονιά πήρα 100. Άλλη. Τι άλλο να κάνω. Ναι, όντω. Σου λέω από αυτό μου έχει μείνει το σκηνικό. Το συνομιλικό κανάλι έδειχνε τι πρώτε δηλώσει του Κλοπ. Η έκφρασή του και ο τρόπος που έλεγε ότι ξέρετε, εντάξει, κάναμε πολύ καλή σεζόν. Η Manchester City τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει 198 βαθμούς. Και γούρλος στα μάτια, σαν να σου λέει, ρε φίλε, δηλαδή μη με κακίζεις. Μη με κακίζεις. Ναι, και εγώ στην αχωριέ μου, αλλά μη με κακίζεις. Δηλαδή. Έτσι, δεν ναι, είμαι. Τι να του πει στην Guardiola τώρα, ξεκινάει ζωή στην Premier League. Ποιος είναι ο στόχος, να κάνει τι. Να κάνει άλλα πράγματα, να βελτιωθεί. Τι να βελτιώσει κι άλλο. Είναι από μια στιγμή και μετά σταματάει να υπάρχει ο προπονητής. Σαν να παίζεις ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, να περνάς όλες τις πίστες και μετά σε ξαναβγάζεις πάλι στην αρχή. Λες τώρα. Πάλι, είναι βαρετό. Όταν παίζαμε το Virtua Striker και προσπαθήσαμε να το τερματίσουμε με το. Τι είπες τώρα. Ναι. Από κάποια στιγμή και μετά, εγώ είχα φτάσει σε επίπεδα επειδή δεν παίρνουν η ώρα. Αλλά η αρρώστια ρώτησε. Πεντάρικα. Ναι. Προσπαθούσα να το τερματίσω με το μοχλό στο αριστερό και το κουμπιά στο δεξί. Α, κατάλαβα. Να παίξω σταυρωτά, να παίξω. Να προσπαθήσω να έχουμε το ένα χέρι να τερματίσω. Θα βάλει τους επιθετικούς της δυνάμεις και τους αμυντικούς στην επίθεση ο Γκουαρδιόλα του η νέα σεζόν. Θα παίξει με τον Αγκουέρο στόπερ. Όπως έλεγε ο Άιμνος Σοπανούς στις συναυλίες του, τώρα θα κάνουν ένα σχηματισμό του παιδί που παίζει στα πλήκτρα, θα πα στα τύμπανα. Κάτι τέτοιο, μπράβο. Αλλαγή. Virtual Striker. Έπαιζε κι εσύ, ε. Τίμιο, ναι. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου τίμοι. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου τίμοι. Από την αλήθεια, έχω σκεφτεί να πάω να βρω ένα ηλεκτρονικό έτσι τέτοιο virtual striker. Το κοτσάρω σπίτι και να το λιώνω. Αλλά δεν βρήκα. Ναι. Έπρεπε να κάνω με βίντεο. Όταν είπα στη γυναίκα μου, δεν θα ήταν ωραίο να έχουμε σε αυτή τη γωνία εδώ που έχουμε αυτό το χάλια φωτιστικό που πήραμε σε κάτι, μια εκποίηση που το ήθελες. Να βάλουμε ένα ωραίο. Γιατί τη είπα στην αρχή βρει του Αστράκερ, μου λέει τι είναι αυτό. Λέω έστω ένα NBA jump. Εκεί να δει το πρόσωπο τη, την έκφραση απόγνωση. Σου λέει ρε φίλε, δεν γίνεται. Είμαι μεγαλό και λίγο το μυαλό σου. Μόνο το σώμα σου μεγαλώνει. Λοιπόν. Με αυτήν εδώ την κουβέντα, την οποία μετά ξεκινήσουμε, δεν τελειώνουμε με τίποτα. Φτάνουμε στο τέλο. Με λίγο Βαλμπουενά. Με λίγο τα όσα έγιναν στο Όφι Πλαδανιάς. Με λίγο Ταβερνιέτ, ο οποίος πήγε από την Bristol City στη Rangers. Από την Bristol City, ε. Με λίγο Ταβερνιέτ, ο οποίος την πρώτη χρονιά είχε 10 γκολ, ε. 10, 1, 8 και 14. Μπράβο του.
Και με αυτή τη φήμη που υπάρχει για τον Γκουαρδιόλα και τη Γιουβέντους και όλα αυτά που περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσουν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 2, λίγο πριν το τελευταίο ανιδρωμένο, αλλά εγώ λογικά θα έχει Σαββατοκύριακο. Τους τελικούς. Με τελικούς, αλλά όπως αρχίζω και καταλαβαίνω, όλο και κάτι θα βγαίνει και στην Ελλάδα, τα πρωτοσέλιδα, από το Γοδίν μέχρι το Βαλμπουενά, οτιδήποτε. Δεν θέλω γέλια, δεν θέλω γέλια. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 2, να είστε όλοι καλά, μένετε εδώ στην παρέα του Λίμπερο, έρχεται το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα.